Προ επίσπευση οδεύει η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού εντό του 2022 μετά την αναπροσαρμογή 2% που ισχύει ήδη από την πρώτη χρονιά. Είναι μαζί μα ο Γιάννη Φόσκολο, ο οποίο έχει όλε τι λεπτομέρειε για ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Ακριβώ, που οποία αφορά πολύ κόσμο και η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού έχει προαναγγελθεί ήδη από το Οικονομικό Επιτελείο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ω μέτρο ενίσχυση ειδικά των ευάλωτων οικοκυριών για το 2022. Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε τώρα είναι πω στόχο είναι να επισπευθούν οι διαδικασίε έτσι ώστε αυτέ να ξεκινήσουν 2 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Μιλάμε για πολύ ταχύε διαδικασίε. Ο, ο νόμο προβλέπει πω ε, οι διαδικασίε ξεκινάνε τέλη Φλεβάρι. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, αν έρθουν και ξεκινήσουν τέλη Γενάρη, μιλάμε για ένα μήνα νωρίτερα, ξεκινάει η διαδικασία. Ο ίδιο νόμο προβλέπει τετράμινη διαδικασία. Δεν είναι απλό. Πρέπει να γίνουν εκθέσει, πορίσματα, να δώσουν την άποψή του επιστημονική φορεί να γίνουν διαβουλεύσει. Εφόσον τηρηθεί αυτή η τετράμινη διαδικασία, που είναι το πιθανότερο, αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη αύξηση έρχεται τέλο Μαου και ισχύει από τον τον Ιούνιο του 2022. Πε μου όμω και για τι αναστολέ. Πώ θα πάμε με το θέμα των αναστολών. Ακριβώ για τι αναστολέ να πούμε, γιατί λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχεται διεύρυνση. Είμαστε περίπου στην τελική ευθεία για τη διεύρυνση. Περισσότερε επιχειρήσει θα μπορούν να θέτουν εργαζόμενου σε αναστολή. Αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι πω οι επιχειρήσει θα μπορούν να θέτουν σε αναστολή σύμβαση σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον με το σχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 25 τραπέζι. Το 5% των εργαζομένων του. Υπάρχει κόφτη δηλαδή ένα ποσοστό συγκεκριμένο. Για Αυτή τη φάση.